Καλημέρα, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, οπότε είπα να κάνουμε ένα βιντεάκι έτσι για catch up. Και σκέφτηκα σε αυτό το βιντεάκι να πούμε λίγο τα νέα μας, να κάνουμε μια συνταγούλα, να σας πω λίγο για τα βιβλία που έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα, να μιλήσουμε και λίγο για βιβλία που έχουμε καιρό. Σκέφτηκα να είναι έτσι ένα ωραίο, χαλαρό, cozy βιντεάκι από αυτά που κάνουμε συνήθως και έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε τώρα τελευταία. Θα σας πω λίγο αρχικά τα νέα μου, τι έχει συμβεί το τελευταίο καιρό, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να μην με ακολουθείτε στο Instagram. Και να μην έχετε καταλάβει γιατί έχω ψιλοχαθεί. Λοιπόν, είχα πάει στη Μάνη για αυτόν τον γάμο που σας είχα πει ότι είχαμε και ήταν φανταστικά πραγματικά, πάνω σε ένα ξοκλήσι δίπλα στο κύμα, υπέροχη τοποθεσία πραγματικά. Εκεί λοιπόν εγώ είχα πάρει και την κάμερά μου γιατί σκέφτηκα να σας τραβήξω ένα What I Eat in a Week, αλλά σε φάση καλοκαιρινή, σε φάση διακοπών. Και λέω οκ, θα είναι η τέλεια ευκαιρία. Και θα δείτε και ιδέες, θα δείτε και μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα, μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει, να το έχετε ανάγκη και λέω είναι μια ωραία ευκαιρία. Ξεκίνησα να το γυρίζω, γύρισα μία μέρα από τις διακοπές What I Eat in a Week και στη συνέχεια η κάμερά μου τα έπαιξε, δεν δεχότανε την κάρτα μνήμης. Όπως καταλαβαίνετε με έπιασε ένας μικρός πανικός, γιατί εντάξει, έχω επενδύσει σε αυτήν την κάμερα. Δεν έχω κάτι να την αντικαταστήσω, δηλαδή σε περίπτωση που χαλάσει θα πρέπει να αγοράσω άλλη κάμερα και δεν το είχα προβλέψει, ας πούμε, δεν είχα κάνει τα κουμάντα μου για ένα τέτοιο σενάριο. Επομένως, γύρισα πάρα πολύ αγχωμένη από τη Μάνη, εν τέλει πήρα στην αντιπροσωπεία της Canon, άφησα την κάμερά μου, τους πήρε πάρα πολλές μέρες να με πάρουν, να μου πούν τι θα γίνει κτλ. Φτιαχνόταν τελικά και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά έπρεπε να περιμένω κάποιες μέρες. Τώρα λοιπόν η κάμερα μου είναι σώα, είναι και πάλι μαζί μας και μπορούμε να συνεχίσουμε τα καλοκαιρινά βιντεάκια. Είχα πάρα πολύ όρεξη, αλήθεια είναι, φέτος το καλοκαίρι. Είχα μια δημιουργική διάθεση. Ήθελα πολύ να φτιάξω βιντεάκια, ήθελα πολύ να δοκιμάσω συνταγές καλοκαιρινές και παγωτά και λεμονάδες και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε αν σας φαίνεται ok να συνεχίσω το What I Eat in a Week που είχα ξεκινήσει να γυρνάω στη Μάνη. Προσθέτοντας τις μέρες που λείπουν, τις υπόλοιπες 6 δηλαδή, από εδώ, από την Αθήνα και να δείξουμε καλοκαιρινές συνταγές και εκεί κτλ. Το λέω αυτό περισσότερο γιατί όταν ανακοίνωσα στο Instagram ότι αυτό το βίντεο ξεκίνησα να το γυρνάω και χάλασε η κάμερά μου, μερικές μου στείλετε εν εξάλλου καταστάσει ότι δεν είναι δυνατόν να χάσουμε αυτό το βίντεο. Οπότε πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να το συνεχίσω και να το ανεβάσω αν είναι την επόμενη εβδομάδα. Αν θα σας πείραζε, ας πούμε, να υπάρχει αυτό το κενό και να ξεκινάει η Δευτέρα και μετά για κάποιες μέρες να μην σας έχω πει και να συνεχίσω. Σε άλλα νέα, πιο ευχάριστα, μου έστειλε η Demi καλοκαιρινά κοσμήματα από Vivart, είναι αυτά που φοράω και τώρα και βλέπετε. Το πιο, ας πούμε, statement είναι το κολλιέ με τα κοχύλια, που έχει πάνω κοχύλια, στερίες, περλίτσες, εδώ έχει ένα χρυσό αχινό. Είναι δηλαδή ένα κολλιέ με κοχύλια, αλλά όχι αυτό που το έχουμε φορέσει όλες και το έχουμε βαρεθεί. Το λατρεύω πραγματικά και ανυπομονώ να το φορέσω και στις επόμενες διακοπές μου. Έκλεισα να πάω Αστυπάλαια φέτος, που επίσης μου στείλατε πάρα πολλές ότι είναι φανταστικό μέρος. Οπότε σίγουρα αυτό θα το λιώσω πάρα πολύ στην Αστυπάλαια. Θα το φοράω κάθε μέρα και στα μπάνια μου και το βράδυ στις βόλτες μου. Μου βγάζει πάρα πολύ νησιώτικα vibes. Από πίσω προσαρμόζεται με σχοινάκι, επομένως αποκλείεται να σας αλλοιωθεί το κούμπομα ή να πάθετε οτιδήποτε στη θάλασσα. Μου έστειλε επίσης πάλι με χρυσό αχινό και αυτό το τυρκουάζ βραχιολάκι, το οποίο είναι φανταστικό, ειδικά με λευκά ρούχα, ακόμα και μόνο του, χωρίς άλλα κοσμήματα, σου δίνει ένα μικρό pop of color. Και εννοείται τα σκουλαρικάκια μου, τα οποία έχουν πάνω μικρά νομίσματα που είναι και λίγο σκαλισμένα. Είναι τελείως μπόχο, είναι πολύ διακριτικά αλλά πάρα πολύ παιχνιδιάρικα. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικά τα συγκεκριμένα κρυκάκια, ταιριάζουν με τα πάντα. Και μου έδωσε εννοείται και εκπτωτικό κωδικό. Θα έχετε με κωδικό Πινελόπη για μία εβδομάδα 10% στο Vivart. Ισχύει για αγορές άνω των 20 ευρώ. Μπορείτε να επιλέξετε με τον κωδικό ποιο κομμάτι θέλετε. Είτε αυτά που σας έδειξα, είτε κάτι άλλο που έχετε εσείς βάλει στο μάτι. Είναι ο τελευταίος κωδικός που θα βγάλουμε για την καλοκαιρινή συλλογή, σεζόν κλπ. Οπότε όσες θέλετε κάτι είτε για τον εαυτό σας είτε για δωράκι, τώρα είναι η ευκαιρία. Έχω δει ότι για το καλοκαίρι έβγαλε πολύ πράγμα, έδωσε πόνο η Demi, οπότε αξίζει να μπείτε να ρίξετε μια ματιά.
Ναι, νομίζω αυτά από νέα. Έχω κλείσει διακοπές. Θα πάω και στην Κέρκυρα, στην Ιωάννα. Και αυτό δεν σας το είπα. Η Ιωάννα είναι από την Κέρκυρα και με κάλεσε να πάω. Θεωρώ ότι θα περάσω πάρα πολύ καλά και θα είμαι και με ένα άτομο που ξέρει καλά το νησί, οπότε... Ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτό το καλοκαίρι. Αρχές Αυγούστου θα ανέβω και Θεσσαλονίκη, να δω λίγο Δημητρούλα, λίγο Κατερινάκη, ξέρετε τώρα τον τριλ. Δεν φλιαρώ άλλο όμως. Θα πάμε να φτιάξουμε μια ωραία raspberry lemonade και μετά θα κάτσουμε να μιλήσουμε για τα βιβλία του καλοκαιριού. Θα σας πω τι έχω διαβάσει και θα σας πω και τι έχω αγοράσει για το υπόλοιπο καλοκαίρι και να δούμε τώρα το καλοκαίρι τι θα διαβάσουμε, γιατί το καλοκαίρι νομίζω είναι η πιο εμπνευστική εποχή για διάβασμα. Οι περισσότεροι τότε διαβάζουν νομίζω. Οπότε πάμε να κάνουμε τώρα τη λεμονάδα και θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ετοιμάσει το χώρο μου και έχω ετοιμάσει και τελικά που θα χρειαστούμε. Θέλουμε λεμόνια, θέλουμε raspberries. Εγώ παίρνω αυτά τα κατεψυγμένα, μπορείτε να τα βρείτε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ όπως Lidl, Σκαβενίτη, κάτι τέτοιο, ή αλλιώς οτιδήποτε άλλο έχετε σε κόκκινο φρούτο και κεράσι μας κάνει, ό,τι θέλετε. Εδώ πέρα έχω βάλει μία κουταλιά μέλι, την οποία την έβαλα και λίγο στο μικροκυμάτων για να υγροποιηθεί, να γίνει λίγο σαν σιρόπι. Νεράκι, ένα ποτηράκι. Και παγάκια! Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα λεμονάδα για ένα άτομο μόνο. Αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα, θα κρατήσετε το χυμό λεμόνι στο ψυγείο και μετά θα βάζετε ένα μέρος χυμό λεμόνι ή 4 μέρη νερό. Παίρνουμε και στίβουμε. Λοιπόν, με 1,5 λεμόνι θεωρώ ότι θα είμαι okay, δεν θα το στύψω το άλλο. Το βάζω στην άκρη αυτό. Θα βάλω τώρα μέσα στο blender μου μία χούφτα raspberries και θα τα αλέσω να γίνουν σαν πουρές. Εάν δεν έχετε blender, μπορείτε επίσης να τα ζεστάνετε και να τα λιώσετε μέσα σε τηγανάκι. Τόσο περίπου θα βάλω. Προσθέτω νεράκι. Ένα προαιρετικό βήμα που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να σας βγει τέλεια, είναι να το σουρώσετε τώρα αυτό εδώ το πράγμα, ώστε να μην έχει τα σποράκια από τα raspberry, να είναι καθαρό. Και τώρα στο ποτηράκι μας βάζουμε τα ποτηράκια, το χυμό από το raspberry. Το χυμό λεμόνι. Το μέλι. Το ανακατεύουμε πολύ καλά. Μπορείτε να βάλετε είτε σιρόπι αγάπη, σιρόπι σφενδάμου, ό,τι άλλο έχετε. Ή αν δεν θέλετε ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε υγρή στέβια. Υγρή όμως, έως δεν θα διαλυθεί σωστά. Και θα πάμε να κόψουμε λίγες φετούλες λεμόνι για στολισμό. Και έχουμε εδώ top κατάσταση, ρόφημα για μπαλκονάκι, ηλιοθεραπεία, βιβλιαράκι. Τέλειο, τέλειο πραγματικά. Το μελάκι για να σας διαλυθεί όσο δυνατόν καλύτερα οπωσδήποτε να το ζεστάνετε. Και ίσως θα ήταν καλύτερα να το ζεστάνετε μαζί και με λίγο νεράκι, σε ένα κατσαρολάκι σιγά σιγά, να γίνει σαν σιρόπι, γιατί στα κρύα διαφορετικά διαλύεται λίγο δύσκολα. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι για το BookTok. Είναι υπέροχο αυτό, παιδιά, οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε και βάλετε ό,τι φρούτα θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε και ροδακινό λεμονάδα. Λοιπόν, θα σας πω τι διάβασα αυτό το διάστημα. Απ' την Άνοιξη έχουμε να κάνουμε τέτοιο βίντεο, οπότε θα ξεκινήσω με το τι διάβασα την Άνοιξη, τι διαβάζω τώρα και τι θα διαβάσουμε στο υπόλοιπο καλοκαίρι. Πρώτα-πρώτα άκουσα σε audiobook το A Subtle Art of Not Giving a Fuck, ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο. Σε ελεύθερη μετάφραση, η διακριτική τέχνη του να μην σου καίγεται καρφί.
Αυτό το βιβλίο είναι best seller, είναι πάρα πολύ γνωστό, λογικά το έχετε ακούσει κι εσείς. Είναι τριγκαδόρικο γιατί έχει αυτό τον τίτλο που έχει και εντάξει, με τράβηξε και εμένα γι' αυτό να το διαβάσω. Όλο το ύφος μέσα είναι αυτό, δηλαδή έχει βρισχές, έχει μια πιο χύμα γλώσσα κτλ. Το οποίο εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου, απλά το αναφέρω σε περίπτωση που σας ξενερώνει. Εμένα ίσα ίσα μου άρεσε γιατί κυλούσε εύκολα, ήταν σαν μια συνομιλία με έναν φίλο ας πούμε. Και ο τίτλος νομίζω είναι λίγο παραπλανητικός, γιατί το βιβλίο ουσιαστικά μέσα δεν σου λέει πως να μην σε νοιάζει τίποτα, πως να είσαι ένας εγωκεντρικός, ανέστητος άνθρωπος ας πούμε, καμία σχέση. Απλά το πνεύμα του βιβλίου είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να νοιαστεί κανείς. Επομένως δεν μπορούμε να αφιερώνουμε ενέργεια σε όλα τα πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε. Και λέει ουσιαστικά ότι ο περισσότερος κόσμος αναλώνεται σε πάρα πολλά ανούσια πράγματα χωρίς να έχει κάτι ουσιαστικά να σκεφτεί τι είναι το σημαντικό για αυτόν, τι είναι αυτό που θέλει να καθορίσει τη ζωή του και να είναι ο βασικός πυλώνας και άξονας πάνω στον οποίο θα κινείται, έτσι ώστε να αφιερώνει και την περισσότερη ενέργειά του. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θα σταθώ λίγο σε δύο συγκεκριμένα μηνύματα ουσιαστικά που έμαθα από αυτό το βιβλίο και μου άρεσαν πάρα πολύ. Και τα σημείωσα γιατί την ώρα που τα άκουγα λέω πρέπει να μιλήσω γι' αυτά και στο κανάλι. Το ένα είναι το ότι ούτως ή άλλως ό,τι δουλειά και να κάνουμε, ό,τι σχέση και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας θα έχει δυσκολίες και θα έχει και δουλειά και πράγματα που μπορεί να είναι δύσκολα. Επομένως είναι σημαντικό να κάτσουμε και να επιλέξουμε προσεκτικά τα πράγματα για τα οποία είμαστε διατεθειμένοι να κουραστούμε, τα πράγματα για τα οποία η κούραση ή τα αρνητικά που φέρουν μας φαίνονται ας πούμε κάπως πιο βατά. Εν προκειμένου για μένα ας πούμε δεν είναι το ίδιο το να κάτσω να κάνω 10 ώρες μοντάζ στο YouTube με το να κάνω 10 ώρες τα λογιστικά βιβλία, λέω εγώ τώρα. Επειδή όμως ούτως ή άλλως για να ξεκινήσεις οτιδήποτε και να μπορέσεις να το φτάσεις κάπου, θα χρειαστεί να αφιερώσεις αυτόν τον κόπο και τον χρόνο, βρες πράγματα τα οποία δεν σου είναι τόσο επίπονο να τους αφιερώσεις κόπο και χρόνο. Είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό να κρατάμε και να το επανεξετάζουμε πολύ συχνά στη ζωή, το αν και κατά πόσο το κάνουμε. Και επίσης, σε αυτό το βιβλίο διάβασα μία φράση που μου έμεινε. Action is not just the result of motivation, it is also the cause of it. Για να το πούμε σε μία ελεύθερη μετάφραση, η δράση δεν είναι απλά το αποτέλεσμα της κινητοποίησης, αλλά είναι και η αφετηρία της, αυτό που την εκκινεί. Πολλοί βασιζόμαστε στο motivation για να ξεκινήσουμε π.χ. να γράφουμε ένα βιβλίο, ας πούμε. Ενώ στην πραγματικότητα, το motivation μπορεί να έρθει ακριβώς επειδή ξεκίνησες να γράφεις το βιβλίο, δηλαδή πρώτα η δράση και μετά έρχεται η κινητοποίηση, η όρεξη, η έμπνευση, το drive. Δεν ξέρω πώς να μεταφράσω καλώς το motivation ακριβώς. Πρώτα λοιπόν πολλές φορές γίνεται η πράξη και μετά έρχεται η διάθεση και αυτό ισχύει για πολλά πράγματα τα οποία αναβάλουμε από αύριο σε αύριο, θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολα, θεωρούμε ότι δεν γνωρίζουμε πώς να τα κάνουμε. Ενώ αν ξεκινήσεις να το κάνεις, στη συνέχεια σου έρχεται και η ανάλογη όρεξη που απαιτείται για να συνεχίσεις να προσπαθείς για αυτό το πράγμα. Επομένως αυτή η φράση μου άρεσε πάρα πολύ, την κρατάω. Να το θυμάστε κι εσείς όταν πολύ συχνά μου στέλνετε και μου λέτε δώσε μου λίγο motivation για γυμναστική, δώσε μου λίγο motivation για καλύτερη διατροφή κτλ. Πρώτα ξεκινάμε να κάνουμε κάτι και αυτό από μόνο του μας φέρει το motivation που χρειαζόμαστε για να το συνεχίσουμε. Οπότε πολλές φορές δεν θέλει τόσο υπερανάλυση, δεν θέλει να κάτσεις να βάλεις κάτω τα υπέρ και τα κατά του να κάνεις διατροφή. Απλά χρειάζεται να ξεκινήσεις. All in all μου άρεσε το βιβλίο. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, κυλούσε όμορφα. Εντάξει, προς το τέλος άρχισε λίγο να επαναλαμβάνεται. Εγώ που το άκουγα σε audiobook δεν με χάλασε. Είχε πλάκα, είχε βγάλει και ένα δεύτερο, το Everything is Fact, a book about hope, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Θα το έπαιρνα και αυτό, μάλλον θα το άκουγα και αυτό σε audiobook, γιατί είναι πολύ εύκολο βιβλίο, ωραίο, οπότε είναι ωραίο να το ακούς στο περπάτημά σου. Επόμενο βιβλίο που διάβασα αυτό το διάστημα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι θα αρέσει σε συγκεκριμένα άτομα από εσάς, σε όσες έχετε πάθος με τη μαγειρική, σε όσους σας αρέσει έτσι να τα κάνετε όλα λίγο πιο μερακλείδικα,
να καλείτε φίλους για φαγητό και να τους ετοιμάζετε, ας πούμε, ορεκτικό, κυρίως γεύμα, γλυκό, να κάνετε τελετουργία γύρω από το φαγητό, να κάνετε τουρισμό για το φαγητό, ας πούμε, σε αυτά τα άτομα πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Λέγεται How to Eat a Peach. Είναι από μία σεφ η οποία ουσιαστικά βασίζει τα πιάτα της πάνω σε ιστορίες και συναισθήματα και αναμνήσεις και προσπαθεί μέσα από αυτά να σου περάσει τις ιστορίες και τις αναμνήσεις αυτές. Σου εξηγεί τη λογική πίσω από ορισμένα πιάτα, ας πούμε που είναι εμπνευσμένα από μία περίοδο που ήταν ερωτοχτυπημένη και πληγωμένη και ήταν στο Μεξικό και προσπαθούσε να ξεπεράσει το χωρισμό της, ας πούμε, και τι πιάτα σηματοδοτούν αυτό το συνέστημα. Έχει μέσα και συνταγές στο βιβλίο, έχει μέσα και πολύ ωραία κοκτέιλ και δίνει πάρα πολλές συμβουλές και έτοιμα μενού για το πώς να δημιουργήσεις την απόλυτη εμπειρία, ας πούμε, στους καλεσμένους σου όταν έρχονται στο σπίτι σου να φάνε, πώς να κάνεις τους συνδυασμούς. Είναι, τέλος πάντων, είχε πολύ πλάκα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι είναι για όλους βέβαια, έτσι είναι πολύ εξειδικευμένο και ιδιαίτερο το βιβλίο, γιατί δεν είναι ούτε ακριβώς cookbook, ούτε ακριβώς travel book, ούτε ακριβώς αυτοβιογραφία. Είναι ένα μίξ λίγο απ' όλα. Πολύ ιδιαίτερο, είναι ωραίο να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου, ειδικά αν έχεις ένα ράφι ειδικά αφιερωμένο για βιβλία μαγειρικής και τα συμβουλεύεσαι. Εγώ έτσι λίγο είμαι πιο παραδοσιακή σε αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω βιβλία για συνταγές και αυτά και να τα ξεφυλίζω, να τα ξεχνάω μετά και να τα ξαναπιάνω και να τα ξαναβλέπω, να ξαναεμπνέομαι. Οπότε αυτό ήταν το επόμενο που διάβασα. Μετά ένα βιβλίο που έκλαψα από τη βιβλιοθήκη της Ιωάννας, το You Are a Badass. How to stop doubting your greatness and start living an awesome life. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο βιβλιαράκι παραλίας. Εγώ το πήρα στη μάνη μαζί μου και το διάβασα στην παραλία. Μια χαρά κύλησε. Θα πω τώρα κάτι το οποίο ίσως το αδικεί λίγο, αλλά έτσι το αισθάνθηκα εγώ. Είναι λίγο το average self-help book. Δηλαδή μέσα θα σου μιλήσει για τον νόμο της έλξης, θα σου μιλήσει για το ότι ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι ενέργεια εκπέμπουμε, αυτό και προσελκύουμε και ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν ό,τι επιθυμούμε να είναι ήδη διαθέσιμο σε μας και απλά απομένει να κάνουμε τις ενέργειες που χρειάζεται για να το κατακτήσουμε. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με όλα αυτά, τα πιστεύω ούτως ή άλλως πάρα πολύ και αν και δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά, εγώ το βλέπω όντως να συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, ότι όταν νιώθω εγώ ευγνωμοσύνη και βγάζω μια καλή ενέργεια, μου φέρνει πίσω και το σύμπαν, καλούς φίλους, καλή ενέργεια, χαρούμενες στιγμές, επειδή πρώτα εγώ συμπεριφέρομαι σαν να τις έχω ήδη. Ωστόσο, ναι, okay, αυτό το βιβλίο, αν δεν σας αρέσουν τα λίγο πιο τσιτάτα, μπορεί και να μην σας αρέσει, γιατί έχει πάρα πολλά. Η γλώσσα του είναι επίσης πάρα πολύ ωραία, όπως και στο πρώτο που σας, για το οποίο σας μίλησα. Είναι χαλαρό βιβλιαράκι, σαν να μιλάς με μια φίλη σου. Αν σας αρέσουν αυτό το στυλ τα βιβλία που σε μπουστάρουν, ας πούμε, δηλαδή απλά σου λένε αυτά που θα έλεγες με μια φίλη σου για να ανεβείτε, θα σας αρέσει. Εμένα μου άρεσε, προσπέρασα τα σημεία τα οποία θεώρησα λίγο πολύ φορεμένα, λίγο τσίζι κτλ. Δεν μου είπε κάτι καινούριο, το οποίο δεν γνωρίζω, δεν έχω ξαναδιαβάσει, δεν εφαρμόζω ήδη. Αλλά είναι πολύ καλό και να στα υπενθυμίζει κάποιος αυτά που και που, και ας τα ξέρεις. Είναι πολύ καλό να σε ξαναβάζει στο πνεύμα αυτό και να σου ξαναυπενθυμίζει να σκέφτεσαι κάθε μέρα όσο γίνεται πιο όμορφα πράγματα. Είμαι και εγώ λίγο τσίζι σαν άνθρωπος, οπότε μου άρεσε. Αλλά προειδεάζω όσους δεν είστε πολύ φαν αυτών των βιβλίων για το πώς είναι περίπου το ύφος του. Και τέλος, διάβασα ένα επίσης υπέροχο, το οποίο απλά δεν έχω να σας το δείξω γιατί το ξέχασα στα βιλιά, θα βάλω φωτογραφία. Λέγεται The Tipping Point. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί πώς κάποιες φορές κάτι εξελίσσεται, αλλά εξελίσσεται αργά και ή δεν εξελίσσεται και καθόλου και ξαφνικά γίνεται ένα μπαμ και μεγαλώνει πάρα πολύ εκθετικά. Είτε αυτό είναι επιχειρήσεις, είτε είναι η προσωπική καριέρα ενός ανθρώπου, είτε είναι πανδημίες, επιδημίες. Μιλάει πάρα πολύ για αυτό το συγκεκριμένο σημείο χρονικά,
στο οποίο όλα αλλάζουν και αρχίζει ξαφνικά αυτό το πράγμα και παίρνει φωτιά. Μου φάνηκε τρελά ενδιαφέρον, ειδικά σε έναν κόσμο των social που βλέπουμε συνέχεια να γίνονται πράγματα viral, να γίνονται πάρα πολύ γνωστοί άνθρωποι πάρα πολύ σύντομα, ενώ μπορεί για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα να μην ήταν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Χωρίζεται σε διάφορα κεφάλαια, όπου κάθε κεφάλαιο εξετάζει μία συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία φαίνεται ότι υπήρξε αυτό το tipping point. Και μιλάει και για μάρκες, όπως σας είπα, και για ασθένειες, για πραγματικά πολύ διαφορετικά μεταξύ τους θέματα. Επομένως, μπορείς και να προσπεράσεις ένα κεφαλαιάκι και να μην το διαβάσεις και να πας σε κάποιον που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Μου άρεσε πολύ, είναι ενδιαφέρον, σε βάζει και σε μία πιο επιχειρηματική σκέψη. Που εγώ σε αυτά είμαι πολύ φαν. Και για να με επιβραβεύσω που τελείωσα 4 βιβλία, ψώνισα τα public αλλά 3 πρόσφατα. Λοιπόν, το πρώτο είναι το «Πέρι τυφλότητος» από το Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτό πρώτον το είχε σταυραβευμένα και γι' αυτό το πήρα. Δεύτερον, κάπου το είχα δει στο YouTube από κάποια άτομα μιλούσαν γι' αυτό και λέγανε ότι είναι καλό. Και τρίτον, διάβασα το «Οπισθόφυλλο» και με ιντρίγκαρε άπειρα, οπότε θα σας το διαβάσω κι εσάς. Ένας άνθρωπος χάνει ξαφνικά το φως του. Τα περιστατικά ευνίδια τύφλωσης κλιμακώνονται και η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει σε καραντίνα τους τυφλούς. Με γραφειοκρατική ακρίβεια, ο Ζωζέ Σαραμάγκου έχει υπολογίσει όλα όσα θα μπορούσαν να συμβούν σε έναν κόσμο που χάνει την όρασή του. Για πόσο καιρό η κίνηση στους δρόμους θα είναι ομαλή, για πόσο καιρό θα υπαρκούν τα τρόφιμα για τις πεινασμένες ορδές. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να καταρρεύσει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού. Τι θα απογίνουν τα κατοικίδια. Η σεξουαλική φραγμή. Πόσοι τυφλοί φτιάχνουν μία τυφλότητα. Και τέλος, σε έναν κόσμο τυφλών, τι θα έκανες εάν έβλεπες. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου φάνηκε σαν κάτι πραγματικά που δεν έχω ξαναδιαβάσει. Το έχω ξεκινήσει τώρα, άμα δείτε, έχω διαβάσει περίπου 100 σελίδες. Μέχρι στιγμής μου αρέσει. Έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται λίγο ψιλοκρύπη, αλλά οκ, μέχρι στιγμής μου αρέσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και λίγο ανατριχιαστικό το πόσο πολύ μοιάζει και λίγο στην εποχή μας, σε αυτό που ζούμε τώρα, γιατί οκ, δεν έχουμε επιδημία τυφλότητας, αλλά έχουμε ενός άλλου είδους κρίση τώρα με τον COVID. Οπότε είναι πολύ επίκαιρο. Σε βάζει σε πολλές σκέψεις. Βλέπεις τι θα γινόταν αν δεν είχαμε COVID και είχαμε κάτι ακόμα πιο σοβαρό να διαχειριστούμε. Πολύ, πολύ, πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Θα περιμένω να το τελειώσω όλο, γιατί τώρα ακόμα δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Μπορεί πιο μετά να διαφοροποιείται το ύφος. Οπότε θα το τελειώσω όλο και θα σας πω αναλυτικό review στο επόμενο βίντεο με βιβλία που θα κάνουμε. Μετά πήρα αυτό εδώ, το How Not to Diet. Το οποίο είναι, αισθάνθηκα μία βίβλος, παιδιά, σχετικά με τη διατροφή. Έτσι όπως έριξα μια ματιά μέσα, στα περιεχόμενα, γράφει για όλους τους τύπους διατροφής. Έχει μέσα ειδικά κεφάλαια αφιερωμένα σε όλους τους τύπους διατροφής που μπορεί να συναντήσεις. Στο intermittent fasting, στο high fiber, στο high carb, στο keto, paleo, δεν ξέρω, τα πάντα. Αναλύει ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μπορείς να συναντήσεις. Εξηγεί για το μικροβίωμα, το εντερικό, για τα όσπρια, για το κορεσμό, chronobiology, χρόνος στον οποίο τρως, διαφοροποίηση που μπορείς να κάνεις στις ασκήσεις της γυμναστικής, σχηματισμός συνηθιών, ενυδάτωση, συχνότητα γευμάτων, μεταβολικά boosters, βελτίωση ύπνου, stress και hormone relief. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι θα έχει πάρα πολύ πληροφορία μέσα αυτό το βιβλίο και ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να το συμβουλεύω με που και που. Εντάξει, εννοείται ότι θα το διαβάσω μια φορά όλο, αλλά θα μπορώ και να το συμβουλεύω ξανά και ξανά. Επίσης, το καλό είναι ότι επειδή ήταν το τελευταίο και έχει λίγες φθορές, το πήρα σε πολύ μεγάλη έκπτωση, το πήρα 10 ευρώ, που θεωρώ ότι 10 ευρώ για ένα τέτοιο βιβλίο, που ουσιαστικά το θεωρώ επιστημονικό σύγγραμμα, είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε θα το διαβάσω και αυτό και λίγο καιρό αργότερα, όταν θα το έχω τελειώσει, θα σας πω και γι' αυτό. Και τέλος, κάτι το οποίο είμαι σίγουρα θα μου αρέσει, το λέω από τώρα, το νιώθω, είναι του Χόρχε Μπουκάι, το να σου πω μια ιστορία, «Διηγήσεις που μου έμαθαν να ζω». Έχει μέσα μικρές ιστοριούλες, οι οποίες περνάνε μηνυματάκια. Ξέρω ότι
θα μου αρέσει σίγουρα ο Χόρχε Μπουκάι, αλλά δεν είχα διαβάσει μέχρι στιγμής τίποτα. Και εντάξει, θεώρησα ότι για μένα, ας πούμε, αυτό ανήκει στα βιβλία που πρέπει να έχεις διαβάσει και πρέπει να το έχεις στο σπίτι σου. Οπότε το πήρα. Ξέρω, θα μου γράψει τέλος από κάτω ότι το έχετε ήδη και ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτά πήρα για το καλοκαίρι. Το έχω, πιστεύω, θα το διαβάσω. Και θέλω εννοείται να μου προτείνετε από κάτω τα δικά σας αγαπημένα βιβλία ή τι μου προτείνετε να διαβάσω μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν για το βιντεάκι αυτό. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσουμε το What I Did in a Week. Μην ξεχνάτε την προσφορά που τρέχει στο VivArt. Θα σας έχω από κάτω link για αυτά τα 3 τα κοσμήματα που σας έδειξα αυτή τη φορά. Αυτό εδώ επίσης, το γαλανό που σας έδειξα, υπάρχει και με λευκή περλίτσα, ακριβώς σε αυτό το χρώμα όπως είναι αυτό. Οπότε όσο θέλετε να τα έχετε σε τάκι, να ξέρετε ότι υπάρχει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια που καθόμαστε έτσι και μιλάμε για βιβλία. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα, να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.